Στιβαγμένοι σαν σαρδέλες όρθιοι, ακόμα και καθήμενοι στο πάτωμα, μεταφέρονται στους χώρους εργασίας ξενοδοχοϋπάλληλοι. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, οι συνθήκες μεταφοράς των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία σε αρκετές περιπτώσεις είναι άθλιες και κυρίως εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζόμενων. Στέκονται όρθιοι, πάνε διαλυμένοι, κουρασμένοι οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Εργαζόμενοι στέκονται όρθιοι και θα παραμείνουν ως να φτάσουν στον προορισμό τους, δηλαδή για την επόμενη μία ώρα, καθώς το συγκεκριμένο λεωφορείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κρήτη TV, ξεκίνησε από το Ηράκλειο με προορισμό τα Μάλια. Από ό,τι γνωρίζω είναι από Ηράκλειο προς Μάλια, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι προορισμοί προς Αγία Πελαγία, που πρέπει όλα αυτά οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η τροχέα, να τα διερευνήσει. Υπάρχουν πεπαλαιωμένα αυτοκίνητα, είναι υπεράριθμα στη μεταφορά των εργαζομένων, δεν υπάρχουν κλεισματισμοί, υπάρχει μεγάλο θέμα, ανοίγουν οι πόρτες στο δρόμο από ό,τι μας καταγγέλουν μόνες τους, υπάρχουν και λεωφορεία τύπου φυσαρμόνικες που μεταφέρουν τους εργαζόμενους από το Ηράκλειο στα Μάλια. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι κουρασμένοι να πιάνουν εργασία, εμείς θέλουμε να κάθονται και να πηγαίνουν ασφαλείς. Στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων οι καταγγελίες φτάνουν σωριδών, με τον Πρόεδρο να σημειώνει πως η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τους ξενοδόχους, όπως αναφέρεται ρητά και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουμε, είναι υπεράριθμα, κάθονται κάτω στα πατώματα, στα σκαλοπάτια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μην γίνει κανένα ατύχημα στο δρόμο με ένα απότομο φρενάρισμα. Εμείς καλούμε τους αρμόδιους να βάλουν σωστά μέσα μεταφοράς. Καλούμε την τροχέα του βόρειου οδικού άξονα να κάνει εντατικοποιημένους ελέγχους και να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Παράλληλα, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ζητά να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι από την τροχέα. Εμείς λέμε ότι πρέπει τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους εργαζόμενους να είναι τα προβλεπόμενα από τον νόμο και για μας μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των εργαζομένων. Το πιο σημαντικό για μας είναι αυτό, να πηγαίνουν ασφαλείς στον χώρο εργασίας τους. Εμείς θέλουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς της τροχέας να επεμβαίνουν άμεσα και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να μην έχουμε και κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.